Κύριε Βοηθέ, Επάρχε Λευκοσίας, Ανδρέα Πάκου. Σεβαστόν Ιερατείο, πρώην κύριε Επάρχε Λευκοσίας. Αγαπητοί συνεργάτες, πρώην Γενή Λειτουργή της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκοσίας. Εκπρόσωπε της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, εκπρόσωπε του Τμήματος Πολιοδομίας και Εγκύσεως. Πρώην Λειτουργία του Τμήματος Πολιοδομίας και Εγκύσεως, κύριε Κυριάκο Πανάγο. Φίλοι κοινοτάρχες του Συμπλέγματος Διαμερίσματος Μόρφου, εκπρόσωπε του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, διοικητή του 391 Τάγματος Πεζικού, υπεύθυνε του Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας, εκλεκτή προσκεκλημένη αγαπητή συγχωριανή. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που καλωσορίζω όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας, στην τελετή εγγενείο του Πάρκου Παλαιάς Ορούντας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλα στη δημιουργία αυτού του χώρου πρασίνου και ιδιαίτερα τον έντιμο έπαρχο Λευκοσίας, τον πρώην έπαρχο Λευκοσίας, τον επόπτη και τον πρώην επόπτη της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκοσίας, τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολιοδομίας και Εγκύσεως και τον πρώην Λειτουργό Πολιοδομίας κύριο Κυριάκο Πανάγο, για την οικονομική στήριξη στην οποία αποπεράτωση αυτού του έργου. Επίσης ευχαριστώ το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Χρήστου Θεοδόρου, την κατασκευαστική εταιρεία Γκέντρης, το τμήμα Δασό για την παραχώρηση των ξύλινων μπασάλων και πινακίδων, καθώς επίσης και το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Άγιος Μάμας για τη συμμετοχή του στην απόψινή μας εκδήλωση και την ηχοτεχνική εταιρεία η οποία μας παρέχει τις υπηρεσίες της. Κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζουμε σήμερα ένα σημαντικό έργο το οποίο θα προσδώσει μια ξεχωριστή εικόνα στην καρδιά της Παλιάς Ορούντας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 128.000 ευρώ. Το έργο διανθίζεται με χώρους πρασίνου, καθιστικά, παγκάκια, παιχνιδότοπων και άλλες διευκολύνσεις που έχουν να κάνουν με περίπατο και την γενικότερη αναψυχή μικρών και μεγάλων. Ένας ιδιαίτερος χώρος για συνάθλημα και κοινωνικές δραστηριότητες. Το πάρκο Παλαιάς Ορούντας θα είναι μια όαση χαράς και παιχνιδιού για μικρούς, ξεκούραση και ηρεμία για μεγάλους. Αυτός ο καλέσθητος χώρος πρασίνου θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων μας και θα αποτελέσει το συναπάντημα της παλιάς με τη νέα γενιά της Ορούντας. Σήμερα το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας έχει την ιδιαίτερη τιμή να παραδίδει ένα σημαντικό έργο δουλεμένο με μεράκι και αγάπη, στηριγμένο στο όραμα για μια πράσινη και ανθρώπινη Ορούντα. Η πορεία προς την υλοποίηση του έργου διήρθε μέσα από πολλές δυσκολίες. Η βεβαιότητα όμως για τη σημασία αυτού του έργου έθεσε τις βάσεις για να γίνει πραγματικότητα. Σε πείσμαντον καιρό, παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία, το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας συνεχίζει να δημιουργεί υποδομές που αναβαθμίζουν το βιωτικό μας επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι το πάρκο Παλαιάς Ορούντας θα συντροφεύει την καθημερινή μας και την καθημερινότητά μας και θα αγαπηθεί από όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοινοτάρχη. Παρακαλώ τον βοηθό Επάρχο Λευκοσίας, κύριο Ανδρέα Χατζιπάκο, όπως προσέλθει για το χαιρετισμό του. Σεβαστόν Ιερατείο, φίλε Πρόεδρε και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας, φίλοι Πρόεδρε και μέλη των οργανωμένων συνόλων της κοινότητας, φίλοι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων, αγαπητέ φίλε πρώην Έπαρχε κύριε Αργύρη Παπαναστασίου, αγαπητή τιμωμένη, εκλεκτή προσκεκλημένη, είναι με ιδιαίτερη τιμή
που σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό του επάρχου Λευκωσίας κύριου Μαρίου Παναγίδη, υπό την αιγίδα του οποίου τελούνται σήμερα τα εγκαίνια του κοινοτικού πάρκου Παλαιάς Ορούντας και ο οποίος λόγω έκτακτης υπηρεσιακής υποχρέωσης βρίσκεται στις Βρυξέλλες και δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Κυρίες και κύριοι, πρόθυμα και με ευχαρίστηση ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας για να εγκαινιάσω το κοινοτικό πάρκο Παλαιάς Ορούντας στον πυρήνα της κοινότητας. Απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό στην τοπική αρχή για την αξιόλογη συνεισφορά της στην ανάπτυξη και πρόοδο των κατοίκων της κοινότητας Ορούντας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Χαιρετίζω τους μόνιμους κατοίκους, τους απόδημους και όλους τους προσκεκλημένους που τιμούν με την παρουσία τους στη σημερινή εκδήλωση των εγγενείων του κοινοτικού πάρκου. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, βρίσκεται σε καθημερινή βάση κοντά στις τοπικές αρχές, τις οποίες στηρίζει ενεργά και τις καθοδηγεί, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ευθύνες που έχουν έναντι των τοπικών κοινωνιών και να επιλύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Υπαίθρου. Βασικό μέλημα όλων μας είναι η ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών για εφαρμογή της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας σε όλες τις πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κοινοτικά συμβούλια. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε βέβαιοι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερη, ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις, συμβάλλοντας έτσι αποδοτικά στη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στη συλλογική προσπάθεια του κράτους για την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Ο ρόλος που έχουν να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές στη βελτίωση και αναβάθμιση του επίπεδου ζωής των κατοίκων της Υπαίθρου είναι πολύπλευρος και σημαντικός. Στην προσπάθεια τους αυτή πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση του κράτους και της επαρχιακής διοίκησης. Ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Με σειρά μέτρων και δράσεων ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία έργων υποδομής που βελτιώνουν την ποιότητα και το επίπεδο ζωής στην Ύπεθρο. Με τη λειτουργία του νέου κοινοτικού πάρκου υλοποιείται το όραμα και επιτυχάνεται ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας, που είναι η δημιουργία έργων βασικής υποδομής που βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Το έργο κατασκευάστηκε επί τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας τεμαχίων γης εμβαδού 1.151 τετραγωνικών μέτρων που εκμισώθηκαν στο Κοινοτικό Συμβούλιο με τη σύμβαση μίσθωσης που έγινε με την Επαρχιακή Διοίκηση. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μέσω ιδιωτών μελετητών ετοίμασε και εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες άδειες και το έργο υλοποιήθηκε μέσα από δημόσιο διαγωνισμό με ιδιώτη εργολάβο και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 με συνολική τελική δαπάνη για το κατασκευαστικό κόστος ύψους 91.000 ευρώ. Με βάση τα σχέδια που εγκρίθηκαν και λόγω του επικλινούς του εδάφους, η διαρρύθμιση του χώρου του πάρκου έγινε σε αναβαθμίδες, οι οποίες συμπίπτουν με τη θέση των προϋπάρχοντων παραδοσιακών υποδομών, τα θεμέλια των οποίων εντοπίστηκαν. Έτσι, η επιφάνεια του πάρκου διαχωρίζεται σε διάφορες επιφάνειες χώρων πρασίνου και χώρων καθιστικού και διακίνησης σε διάφορα υψόμετρα. Οι λιθοδομές, όπως και τα λιθόστρωτα, κατασκευάστηκαν από πέτρα του ποταμού και χαλίκια με τρόπο όπως η τύχη των εκεί παραδοσιακών οικοδομών. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Εγγύσεως κατέβαλε στο Κοινοτικό Συμβούλιο μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης το ποσό των 50.000 ευρώ και κρεμεί η καταβολή του υπόλοιπου ποσού για την οποία το γραφείο μου μεριμνά να καταβληθεί εντός του τρέχοντος έτους. Σε όλους τους κατά καιρούς διατελέσαντες πρόεδρους και μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων και σε όσους εργάστηκαν ή συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, απονέμεται κάθε έπαινος. Το πάρκο αυτό εντάχθηκε με σεβασμό στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της Ορούντας και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελεί σημείο αναφοράς και ξεκούρασης, όπου μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και ξένοι θα μπορούν να απολαμβάνουν το χώρο και τον παιδότοπο καθώς και την ομορφιά που προσφέρει ο χώρος αυτός. Με την ευκαιρία αυτή, για μια ακόμα φορά τονίζω την άψογη συνεργασία της τοπικής
αρχής με το Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας. Οι κοινές προσπάθειες στόχο έχουν την ευόδοση των στόχων και οραματισμών της κοινότητας. Ως Επαρχιακή Διοίκηση έχουμε υποχρέωση και θα σταθούμε αρρωγή και συμπαραστάτε στην τοπική αρχή για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην επίλυση των μικρών ή μεγάλων προβλημάτων που εμποδίζουν την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινότητας. Όλοι μαζί θα εργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής που αποτελεί δικαίωμα του κάθε πολίτη ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Κλείνοντας, θα ήθελα ξανά να συγχαρώ όλους εκείνους που συνέβαλαν στις προσπάθειες τους στο να γίνει πραγματικότητα το όλο έργο. Κοινοτικό Συμβούλιο, ιδιώτες μελετητές, εργολάβους αλλά και τους λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης. Και να τους καλέσω να συνεχίζουμε τον ίδιο μόχθο να εργάζονται για το καλό της Υπαίθρου και των κατοίκων της, για το καλό όλων μας. Με υπερηφάνεια και ικανοποίηση λοιπόν εγκαινιάζουμε σήμερα το Κοινοτικό Πάρκο Παλαιάς Ορούντας με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει πηγή χαράς και ομορφιά για όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζιπάκο. Παρακαλώ τον κύριο Χρήστο Θεοδόρου, αρχιτέκτονα του πάρκου μας, όπως προσέλθει να πει λίγα λόγια. Εν μέρη μεγάλυψε ο κύριος Χατζιπάκος. Βασικά είχα πει στον κύριο Κυροδάρχη ότι έπρεπε να λεχτεί το σκεπτικό του χώρου εδώ. Με λίγα λόγια ήθελα να πω ότι όταν μας κάλεσαν εδώ, βρήκαμε μια χωράφα γεμάτη αγριόχορτα. Και στην προσπάθεια μας από κάπου να ξεκινήσουμε, είδαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη πληγή εδώ στον χώρο, λόγω του ότι καταφύστηκαν, έπεσαν οι κρεμπισμένες υποδομές. Μια πληγή ήταν αυτή. Η δεύτερη πληγή ήταν ότι, καταλαβαίνοντας ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ ήταν χωριανοί, πήγαν σε άλλο χώρο να κατοικήσουν, ήταν σαν πρόσφυγες, όπως πρόσφυγες ήμασταν και εμείς. Οπότε οι δύο πληγές αυτές, μια του χώρου και μια η πληγή